notice a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. Stay with you tonight, hold you close till the morning light. The morning watch the new day rise. Do whatever just to stay alive. Do whatever just to stay alive. The way I write isn't like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. Συντονιστείτε με τις μακροκοσμικές προκλήσεις. Μία ατμοσφαιρική εκπομπή που ανοίγει τους ορίζοντες στο εναλλακτικό πεδίο. Που ενημερώνει, αφυπνίζει και προκαλεί τη συνειδητότητα. Κάθε τρίτη βράδυ, 9 με 11, κοντά σας με τον Λουκά Ντουρντουρέκα μέσω των Beautiful Minds.
Εκεί που η καθημερινή πραγματικότητα συναντά τη μακροκοσμική αλήθεια. Εκεί που ο νους χαλαρώνει με εκλεκτούς καλεσμένους και με on the air πρακτικές εφαρμογές. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής, στο μικρόφωνο Λουκάς Τουρδουρέκας για το επόμενο δίωρο. Ξεκινάμε πάλι τις μακροκοσμικές. Εκτάκτως, οι εκπομπές αυτές θα συνεχίσουν όλο το καλοκαίρι. Και για ποιο λόγο θα συνεχίσουν όλο το καλοκαίρι, θα παραθέσω εδώ μία ρίση του Ηροδότου, ο οποίος είχε πει ότι οι ελεύθεροι λαοί οφείλουν να μάχονται με όλες τις δυνάμεις εναντίον σε όποιον απειλεί την ελευθερία τους και σε όποιον προσπαθήσει να καταπατήσει τα εδάφη τους. Είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή μέσα στο κατά καλό καιρό και για τον οποίο θα συνεχιστεί. Να καλωσορίσω τους ακροατές και τις ακροάτριες που για πρώτη φορά βρίσκονται σε αυτή τη μετάδοση και παράλληλα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους συμμετέχοντες τους σημερινούς που είναι αρκετοί. Να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου που είναι αρθρογράφος, καθώς επίσης από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βέβυλο Πέτρο, ο οποίος είναι κλινικός κοινωνικός ψυχίατρος, όπως επίσης και με τον κύριο Θεοδωρουλάκη, τον Βαγγέλη Θεοδωρουλάκη από την Κρήτη, ο οποίος είναι ο κοινωνιολόγος της εκπομπής με το βράδυ, ο κύριος Κώστας Σιδέρης, ο οποίος ασχολείται με την βιοχημεία και με τη στατιστική, και άφησα τελευταίο τον γιατρό της παρέας, τον κύριο Γάκη Δημήτρη, με τον οποίο βέβαια θα ξεκινήσω κιόλας. Κύριε Γάκη, τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είσαστε? Καλησπέρα, με ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Σας ακούω μια χαρά, βγαίνετε μια χαρά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατά σας. Να είστε καλά. Και πραγματικά τιμή που σας έχω σήμερα το βράδυ εδώ και τιμή για τους καινούργιους ακροατές και ακροάτριες που συμμετέχουν σήμερα το βράδυ στην εκπομπή. Ζούμε σε παράξενους καιρούς. Να είστε καλά. Ζούμε σε παράξενους καιρούς, κύριε Γάκη. Ζούμε σε αλλοπρόσαλους καιρούς. Ζούμε σε καιρούς που έχω την αίσθηση ότι η αλήθεια ήταν το πρώτο θύμα αυτής της περίπτωσης, αυτής της κρίσης, της υγειονομικής κρίσης την οποία περνάμε. Και η λογική το μέγιστο. Και η λογική το μέγιστο. Η απλή λογική έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Όταν βλέπω να ανακοινώνεται το lockdown στην Μύκονο, και ο ΕΟΔΗ να εμφανίζει ότι έχει 365 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, τη στιγμή που τα κρούσματα ήταν 37. Και ανάγουν τα κρούσματα στα 10.000 άτομα του πληθυσμού του νησιού που είναι το χειμώνα. Τώρα το νησί έχει από 100 μέχρι 200.000. Επομένως, το φορτίο των κρούσματων, η συχνότητα των κρούσματων σε αυτό το νησί ήταν το πολύ πολύ 18 ανά 100.000, που ήταν πολύ μικρότερο από το μέσο όρο του ελληνικού πληθυσμού της Ελλάδος, που ήταν 25 πριν δύο ημέρες, και σήμερα είναι 18,5 κρούσμα ανά 100.000, ενώ το σύνολο της χώρας έχει 35,6 ανά 100.000. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν μία απλή διαίρεση, μία απλή αναγωγή που μαθαίνουμε στο δημοτικό και καταδικάζουν την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού σε καταστροφή, σε δυσφήμιση όλου του ελληνικού τουρισμού, εγώ δεν θα τους θεωρήσω απλώς βλάκες. Θα τους θεωρήσω πονηρούς, θα τους θεωρήσω ότι είναι επισκοπό βλάπτοντες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τα ελληνικά φιλέτα, μεγάλα ξενοδοχεία, οι τουριστικές περιοχές, να περάσουν σε ξένα χέρια. Και υπάρχουν δυστυχώς Έλληνες οι οποίοι συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση με όλες τους προσπάθειες, όπως βλέπω. Ανοίξατε πολλά θέματα με λίγες φράσεις, η αλήθεια είναι. Από ό,τι θυμάμαι, η Μύκονος ήταν το νησί το οποίο διαφημιζόταν ως COVID-free. Και αν θυμάμαι καλά, οι εμβολιασμένοι στο νησί αυτό ήταν σχεδόν όλοι κάτοικοι, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και υποτίθεται και όλοι οι τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα είναι απόλυτα ελεγμένοι, είτε είναι εμβολιασμένοι. Κάνουν το δραματικό λάθος να θεωρούν τον εμβολιασμένο ασφαλή. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό γιατί δεν είναι. Επιπλέον,
με rapid test, το οποίο είναι μία σαχλαμάρα. Διότι ξέρουμε, και το ξέρουμε πάρα πολύ έγκυρα από την ανασκόπηση που έγινε από την Cochrane. Cochrane είναι μία δομή του Βρετανικού συστήματος, η οποία ελέγχει τις δημοσιεύσεις και τις αξιοπιστίες των δημοσιεύσεων, των ιατρικών δημοσιεύσεων που γίνονται στον κόσμο. Και η Cochrane είχε διαπιστώσει ότι η αξιοπιστία των ταχαίων τεστ, είτε rapid λέγεται αυτό, είτε self-test, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το μόνο που διαφέρει είναι ο τρόπος δειγματοληψίας. Πίσω στο ρινοφάριγγα, στο βάθος της μύτης, είναι το rapid test, η δειγματοληψία στο rapid test, και στο πρόσθετο τμήμα της μύτης, το οποίο μπορεί να προσπελάσει εύκολα καθένας κάνοντας το στη δική του μύτη, είναι το self-test. Αυτή λοιπόν η αξιοπιστία είναι τέτοια που τα ψευδώς θετικά, αυτά που λένε αυτοί κρούσματα, τα ψευδώς θετικά περιστατικά, θα πω σωστότερα ιατρικά εγώ, διότι κρούσμα είναι αυτό το οποίο έχει συμπτώματα, είναι της τάξης του 75%, το ξαναλέω, του 75%, εάν δεν έχει συμπτώματα ο άρρωστος, το άτομο, και της τάξης του 50% αν έχει συμπτώματα. Επομένως, μιλάμε για ένα ελάχιστα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο περισσότερο σημασία έχει να σου πει αν είναι αρνητικός κάποιος, και όχι ψευδοθετικά. Όχι να γράψεις δηλαδή ότι είχαμε 3.800 κρούσματα έχοντας κάνει το 75% των προσδιορισμών με rapid test. Το 70% από αυτά τα rapid test τα οποία έχουν γίνει είναι ψευδοθετικά. Αυτά λοιπόν δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Cochrane, και όποιος έχει τα κότσια να πάει να αντικρούσει επιστημονικά την Cochrane database, ας το κάνει. Αλλά μέχρι τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναφέρουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ δεν παίζεται ένα απλό παιχνίδι. Διότι δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι επιστήμονες και που υποτίθεται ότι έχουν γνώση με το θέμα, έχω πολλές επιφυλάξεις βεβαίως, να μην μπορούν να αρχίσουν από την αλφαβήτα. Από την αρχή, από το απλό. Και το απλό είναι αυτό. Δεν μπορεί να κλείνουμε και να δυσφημούμε τον ελληνικό τουρισμό τη στιγμή που πεινάει ο κόσμος και που εάν δεν δουλέψει και φέτος ο τουρισμός, τα μισά ξενοδοχεία θα ξεπουληθούν. Και να παίζουμε κάνοντας λάθος στα δεκαδικά ψηφία. Αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται τυχαία, αγαπητοί μου. Θα ήμουν πολύ αφελής να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που χειρίζονται το θέμα έτσι, κάνουν αυτές τις ενέργειες. Και γιατί δεν το πιστεύω? Διότι, παραδείγματος χάρη, κάναν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των γιατρών που έχουν εμβολιαστεί στο 99% των περιπτώσεων στη Θεσσαλονίκη, στο 96% κατά μέσο όρο στον ελλαδικό χώρο. Και οι υπόλοιποι είναι άρρωστοι, είτε που έχουν σοβαρές παθήσεις και δεν μπορούν να εμβολιαστούν, είτε έχουν περάσει την νόσο και δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Λοιπόν, διότι είναι ως γνωστόν η ανοσία την οποία εγκαταλείπει η φυσική νόσηση είναι ισχυρότερα πασισάλιση και μακροβιωτέρα πασισάλιση. Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία και επιβεβαιώνεται καθημερινά, και όσο περνάει ο καιρός θα επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε μόνο εμείς και οι Γάλλοι και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη να μην έχει βάλει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δεν μπορεί να ανάγουμε εμείς τα εμβόλια τα οποία κάνουμε στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και η Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ, να ανάγουν τα εμβόλια στο σύνολο του ενήλικου στήματος του πληθυσμού. Διότι τα παιδιά δεν μπορείς να τα εμβολιάσεις. Δεν μπορώ να ανεχθώ να βλέπω γιατρούς στις τηλεοράσεις να λένε θα εμβολιάσουμε και τα παιδιά. Με τι εμβόλια θα εμβολιάσεις, ρε βλάκα? Με τι δόση εμβολίου? Με το εμβόλιο του ενήλικου θα το δώσεις στο παιδί? Ξέρουμε όλοι ότι ανάγεται η δόση με βάση την επιφάνεια του βάρου, την επιφάνεια του σώματος. Πιο λιγότερο ακριβώς με το βάρος σώματος. Δεν μπορεί να δώσεις τη δόση το 0,3 ml που δίνει στον ενήλικο με το εμβόλιο της Pfizer στο παιδί. Μιλάμε τώρα λοιπόν ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς. Όχι έχουμε κακοποιήσει την ιατρική, την έχουμε βιάσει και έχουμε ασελγήσει κατ' επανάληψη είναι επαυτής. Και συνεχίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταντήσει τον τίτλο του καθηγητού κόλαφο, ύβρι. Να ντρέπεσαι.
Είναι λυπηρά αυτά τα πράγματα και πραγματικά πολύ χαίρομαι που βλέπω τους Έλληνες που επιτέλους αντέδρασαν. Που επιτέλους αντέδρασαν. Θα σταματήσω να μην σας τρώω το χρόνο περισσότερο. Όχι, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να με ρωτήσετε. Ξέρετε κάτι, μου θυμήσατε τα λόγια ενός γνωστού μου ιατρού, ο οποίος μου είπε ότι κάποια στιγμή, Λουκά, δεν ζούμε την επιστήμη, δεν ζούμε την ιατρική του 21ου αιώνα. Ζούμε την εποχή του παράκελσου. Και ακόμα χειρότερα. Γιατί εκεί υπήρχε η λογική. Και μου μίλησε. Επικρατούσε η λογική. Εδώ είμαστε στην εποχή των βουντού. Καφετζούδες βγαίνουν στις τηλεοράσεις, αγαπητέ μου, και κάνουν προβλέψεις. Αυτές οι προβλέψεις. Ποιος δηλαδή... σοβαρός άνθρωπος. Ναι, πέστε μου. Αυτές οι προβλέψεις, δηλαδή, άκουγα τώρα πριν από 1-2 εβδομάδες κάποιους να βγαίνουν από τα συστημικά μέσα της τηλεόρασης και να βγαίνουν και να λένε ότι εσείς που ήσασταν εμβολίαστοι θα πεθάνετε σε 1,5 μήνα. Σαν να ακούγεται μια φωνή από τα Καρπάθια όρη της Τρανσιλβανίας. Δηλαδή, και λέω, έχουν τέτοια ικανότητα πρόωρησης. Γιατί αν έχουν τέτοια ικανότητα πρόωρησης, γιατί δεν προβλέψαν όλα αυτά τα οποία θα περνάγαμε. Λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε, ότι έχουν δυνατότητα πρόωρησης? Αν είναι δυνατόν. Σε μια χώρα η οποία δέχεται ένα τεράστιο ποσό, ένα τεράστιο αριθμό ξένων τουριστών που προέρχονται από χώρες που έχουν πολύ ψηλότερο δείκτη υλικού φορτίου από εμάς. Παραδείγματος χάρη, Μεγάλη Βρετανία. Σε μια χώρα που υπάρχει τεράστια κινητικότητα του πληθυσμού λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Σε μια χώρα που υπάρχει η αυξημένη θερμοκρασία. Σε μια χώρα που, εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, υπάρχουν δεκάδες αστάθμητοι παράγοντες. Ακόμα και αν μπορούσες να είχες φτιάξει ένα μαθηματικό μοντέλο, θα σου το χάλαγε η απότομη αλλαγή του καιρού, το κρύο, ο καύσωνας που θα ανάγκαζε τον κόσμο να μπουν μέσα στα air condition, αυξάνοντας τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ανθρώπων που κλείνονται στους κλειστούς χώρους, όπως γίνεται και στο χειμώνα φυσικά, και χίλιες δυο παράμετροι οι οποίες αλλάζουν. Πώς βγαίνεις λοιπόν στις τηλεοράσεις και λες θα έχουμε έως και 16.000 κρούσματα? Ξέρετε τι έκανα? Για τον έναν το δικό μας το Βόρειο, το Θεσσαλονικιό, κάθισα και μάζεψα από το Google, πληκτρολόγησα στο Google το όνομά του και τις δηλώσεις. Και άνοιξα κάθε μέρα τι δηλώσεις έκανε. Έλεγε, ξέρω εγώ, στο τέλος Νοεμβρίου θα έχουμε 500 κρούσματα. Η ρίση στο εμπαργοδό, αυτός ο κύριος είναι χημικός μηχανικός, δεν έχει καμία σχέση με ιατρική. Ασχολείται με τα τοξικά, με τους τοξικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Και ξαφνικά έγινε ο ρυθμιστής ο οποίος δίδει οδηγίες αν θα ανοίξουν τα σχολεία, θα κλείσουν τα σχολεία, θα γίνει lockdown, κακώς το πήραμε το lockdown. Και δηλαδή πράγματα τραγελαφικά, πράγματα τρελά. Δείχνει ότι ο κόσμος έχει χάσει τη λογική του. Έχουμε μια ομαδική παράκουση. Λοιπόν, τι βρήκα από τις 23 επιβεβαιώσεις που έκανα μπαίνοντας μετά στο site του ΕΟΔΗ και βρίσκοντας στις αντίστοιχες ημέρες ποιο ήταν το επίπεδο των κρουσμάτων. Είχε πέσει έξω σε 18. Δηλαδή και μια καφετζού να φώναζα και να μου πει το Φλιτζάνι πιο πολλές πιθανότητες είχε να πιάσει τις προβλέψεις από αυτόν τον κύριο. Και βέβαια και ο άλλος από την Κρήτη αντιστοίχως. Επιτρέπεται τώρα γιατρός πράγμα να μην μπορεί να σκεφτεί και να βάλει κάτω ότι υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες, τόση κινητικότητα του πληθυσμού, τόσες αλλαγές. Είδατε, είχαμε τρεις μέρες ψύχος στη Φλόρινα, είχε πέσει 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Πώς λοιπόν εσύ ρε άνθρωπε μου κάθεσαι και κάνεις το medium και ευτελίζεις και τον τίτλο του καθηγήτου και την ιατρική? Θα πω δε χαρακτηριστικά, παρακολουθώ πολύ συχνά τον Βαγγέλη τον Θεοδωρλάκη, ο οποίος είναι υπέροχος στον τρόπο που γράφει και στον τρόπο σκέψεώς του. Και είναι στην παρέα μας σήμερα το βράδυ. Ναι, και θα χαρώ πολύ να τον ακούσω. Με ποια λογική καταφέρνουμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους συνέχεια στην τηλεόραση, να μας πεπιλούν το μυαλό, και με ποια λογική δίνουμε βάση και κινούμε διαδικασίες με βάση τις εισηγήσεις αυτών των ανθρώπων? Δεύτερον, πολύ μεγάλο θέμα. Πόσοι από αυτούς που είναι στις επιτροπές ελέγχθηκε, τι σχέσεις έχουν με χρηματοδοτήσεις από φαρμακευτικές εταιρείες? Όταν γράψω μία επιστημονική μελέτη και τη στείλω για δημοσίευση σε οποιοδήποτε μεγάλο περιοδικό, και έχω πάρα πολλές, μπορώ να πω, πάντα μου ζητούν δήλωση για conflict of interest. Πάντα μου ζητούν δήλωση να δηλώσω αν τυχόν είχα εγώ σχέση με φαρμακευτική εταιρεία η οποία είχε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης
με τα φάρμακα που δόθηκαν στη μελέτη, είτε με τις διαδικασίες της μελέτης, για να υπάρχει αξιοπιστία στη δημοσίευση και να μην θυγεί το κύρος του περιοδικού. Αυτό είναι εκ των ουχάνευ στο εξωτερικό. Όποιο να ανοίξεις, όπου να ανοίξεις δηλαδή, θα δεις, ξέρω εγώ, ο Γόγος, από την, λέω και όνομα, από την Πάτρα. Άμα ανοίξετε το βιογραφικό του online, θα δείτε ότι έχει δύο ερευνητικά προγράμματα της Pfizer. Εγώ αν ήμουν έτσι, θα έλεγα παιδιά, δεν μπορώ να συμμετάσχω σε μια επιτροπή η οποία θα χειριστεί τον εμβολιασμό με εμβόλιο της Pfizer. Είναι δημόσιο αυτό, κύριε Γάκη, και μπορεί να το δει ο κόσμος? Φυσικά, να μπείτε, μπέστε στο Google, χτυπήστε στο Google, πώς το λένε στο όνομα τον επιδημιολόγο, και θα δείτε ότι έχει μελέτες οι οποίες είναι σχετικές με τη Pfizer. Είναι οι δύο τελευταίες που φαίνονται στο βιογραφικό, σε ερευνητικά προγράμματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω. Τρίτον, το ότι αποδεχθήκαμε ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει τελειώσει τα ερευνητικά στάδια μελέτης. Είναι πειραματικό. Δεν είναι ένα τυχαίο φάρμακο. Mm-hmm. Βεβαίως είναι πειραματικό. Δεν είναι ένα τυχαίο φάρμακο, αγαπητέ μου. Είναι ένα εμβόλιο. Τι διαφορά έχει το εμβόλιο από τα άλλα φάρμακα? Το εμβόλιο μπορεί να αφορά και το 100% του πληθυσμού ή σχεδόν το 100% του πληθυσμού. 100% δεν υπάρχει στην ιατρική. Αλλά τα άλλα φάρμακα, ένα αντιπαρατασικό παραδείγμα του χάρη καινούριο, το οποίο θα μελετηθεί, θα αφορά το 5% το 10% του πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός με την έγκριση του εμβολίου. Παραβλέπεις ουσιώδη στάδια. Κάνεις μια μελέτη η οποία δεν έγινε με συγκριτικό πληθυσμό. Έγινε χωρίς σωστό προγραμματισμό, να σας δώσω να καταλάβετε, για να μην μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες mm-hmm. και κουράσω. Και τη βγάζεις για επίγοντες λόγους. Πώς μπορείς αυτό το φάρμακο να το αφήσεις πρώτα-πρώτα χωρίς παρακολούθηση? Δεύτερον, κάθε μελέτη, κάθε φάρμακο που εισάγεται σε μία μελέτη, για να χορηγηθεί, πρέπει να ενημερωθεί λεπτομερώς με ειδικό έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας που θα εγκρίνει την μελέτη, τη διενέργεια της μελέτης, έτσι, πριν ξεκινήσει η μελέτη. Το οποίο ο γιατρός πρέπει να το διαβάσει στον ασθενή, να το υπογράψει ο ασθενής, να το προσυπογράψει ο γιατρός και να το προσυπογράψει και ένας μάρτυρας, συνήθως η νοσηλεύτρια. Και αυτά οφείλουν να διατηρηθούν για 2 χρόνια στο αρχείο, ούτως ώστε να μπορούν να ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές εφόσον έγινε κάποια παραβίαση των διεθνών κανόνων που άπτονται των δικαιωμάτων του ατόμου και των συμβάσεων του Βιέδο κλπ. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και του Ελσίνκη, νομίζω, για θέματα βιοειθικής. Του Ελσίνκη, ακριβώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ναι. Πώς μπορείς να τα παρακάμψεις αυτά τα πράγματα? Και πώς παρακάμπτω? Και πώς βγαίνεις και λες ξαφνικά ότι κοίταξε, αυτό το φάρμακο, ξέρεις, ήταν σε αμπουλίτσα των 5 δόσεων, αλλά επειδή βρέθηκαν οι ξύπνοι, οι σπαγκοραμένοι του πλανήτη και ανακάλυψαν ότι μπορούν με μια μικρότερη βελόνα και με μικρότερη σύριγγα να παίρνουν 6 δόσεις, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, από τον EMA, να μου εγκρίνει αλλαγή στο SPC, δηλαδή στο φυλάδιο των οδηγιών, ότι η αμπούλα είναι για 6 δόσεις. Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά? Ξέρετε τι είναι αυτό? Οι Έλληνες δώσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Πώς τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πλήρη αποσάθρωση όλων εκείνων των κανόνων που διέπουν τους τρόπους έρευνας των φαρμάκων, την προστασία των ασθενών, τα δικαιώματα των πολιτών, και φτάνουμε πλέον σε ακρότητες τύπου Μέγκελε και Χίτλερ της υποχρεωτικότητος χορήγησης φαρμάκων, τα οποία και παρενέργειες έχουν. Σήμερα διάβαζα μια πολύ ωραία μελέτη ενός Δανού, ο οποίος αποδεικνύει ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, αυτών των εμβολίων, στα παιδιά έχει μεγαλύτερη βλαπτικότητα και μεγαλύτερη θνητότητα από την πιθανότητα λοιμόξεως από ιό COVID. Αλλά και έχουμε και άλλες παρενέργειες, οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν πάμε καλά. Δεν στεκόμαστε καλά. Και όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μια διεθνή
να το πω, παράνοια, η οποία κυνηγάει απεινώς όλους εκείνους τους σωστούς επιστήμονες οι οποίοι τολμούν να αρθρώσουν το παράστημά τους και να αρθρώσουν λόγο, λειτουργεί με εκφοβισμό, τα είπε και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο κορυφαίος επιδημιολόγος του πλανήτη και ένας από τους 10 κορυφαίους και πιο αναφερόμενος, πιο πολυαναφερόμενος βιβλιογραφικά ιατρούς στον πλανήτη. Και βλέπετε ότι εδώ σπέβδουμε να βγούμε πρώτοι. Ο Πρωθυπουργός μας θέλει να είναι ο πρώτος που θα επιδείξει τη βαρβαρότητα, brutality, απέναντι στους πολίτες, στους επιστήμονες, την απαξίωση και να επιβάλλει την υποχρεωτικότητα, η οποία λίγο πολύ μας φέρνει μνήμες ιστορικές από τα εγκλήματα τα οποία έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Και με τι επιχειρήματα, με ποια επιχειρήματα. Με ένα εμβόλιο το οποίο είναι ατελές, κατέρευσε το μύθευμα της ανοσίας Αγγέλης, το γράφα εδώ και μήνες, επιβεβαιώθηκα πρόσφατα στο Sky, όπου είχαν Αμερικανό καθηγητή επιδημιολόγο παγκοσμίου φήμης, ο οποίος είπε δεν υφίσταται για τους κορονοϊδούς ανοσία Αγγέλης. Κατέρευσε στη συνέχεια ο παρουσιαστής, έπρεπε να τον δείτε τον καημένο πώς έγινε, όταν στη συνέχεια είχε τον καθηγητή της μικροβιολογίας των Αθηνών, ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα έλεγε ο Αμερικανός καθηγητής. Το ξέρουμε, οι κορονοϊδοί δεν αφήνουν ανοσία, όπως και να το κάνουν. Έχουμε λοιπόν ένα ατελές εμβόλιο, το οποίο δεν προφυλάσσει, απεδείχθη ότι νοσεί ο εμβολιασμένος και νοσεί στο 50% πλέον των περιπτώσεων στο Ισραήλ, στο 40% των περιπτώσεων στην Μεγάλη Βρετανία, νοσεί και μεταδίδει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ο εμβολιασμένος θα νοσήσει, θα επιλέξει ο οργανισμός του στέλεχος ανθεκτικό, δηλαδή πιο επικίνδυνο. Μάλιστα. Και αυτό θα μεταδώσει. Μάλιστα. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που πλέον μέσα σε λίγο χρόνο, σε 2,5 μήνες, στη Μεγάλη Βρετανία το 99% των περιπτώσεων που ελέγχονται ή που μεταδίδονται οφείλονται στην ειδική μετάλλαξη. Ακριβώς επειδή έχει το πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Και σήμερα έχω κάνει μια ανάρτηση. Δεν ξέρω πόσοι Έλληνες ξέρουν μαθηματικά. Οι Έλληνες δεν τα πολύ συμπαθούν δυστυχώς. Και κυρίως οι γιατροί, γιατί οι περισσότεροι γιατροί πήγαιναν στην ιατρική γιατί δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά. Εγώ περίεργως δεν είμαι από αυτούς. Λοιπόν, αγαπώ τα μαθηματικά και μάλιστα φρόντισα να κάνω και ένα μεταπτυχιακό στη στατιστική στη φυσικομαθηματική σχολή. Λοιπόν, σας λέω ότι έγινε συσχέτιση από έναν ξένο συνάδελφο, πάρα πολύ καλό στατιστικολόγο, μιας και έχουμε στατιστικολόγο στην παρέα μας, θα αξίζει να το ρίξει μια ματιά, όπου έκανε την διερεύνηση της συσχέτισης των κρατών και του αριθμού των κρουσμάτων τα οποία έχουμε, μην τα λέω και εγώ κρούσματα, των θετικών, εν πάση περιπτώσει, διαγνώσεων που έχουμε, και έκανε μία συσχέτιση, ναι. η οποία βγαίνει γραμμικά, πραγματικά, και φαίνεται, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανένας, ότι όσο ανεβαίνει ο αριθμός των εμβολιασμένων, ανεβαίνουν τα κρούσματα, εντός εισαγωγικών, έτσι, τα θετικά. Μάλιστα. Ανεβαίνουν. Υπάρχει γραμμική συσχέτιση. Υπάρχουν βέβαια κάποια outliers, θα με καταλάβει ο στατιστικολόγος σας, όπως η Μάλτα, αλλά δεν επηρεάζουν από ό,τι φαίνεται την ευθεία γραμμή. Και μάλιστα τα στοιχεία που έχει πάνω αριστερά θα τα κρίνει καλύτερα, θα ήθελα τη γνώμη του. Δείχνουν ότι υπάρχει πολύ ισχυρή συσχέτιση. Επομένως, τι άλλο θέλουμε για να καταλάβουμε, ότι το εμβόλιο επιλέγει τη δυσμενή μετάλλαξη. Δεν παράγουν τα εμβόλια τις μεταλλάξεις, επιλέγουν τις μεταλλάξεις, οι οποίες γεννώνται αυτόματα. Όπου όποιος νοσεί, όπου πολλαπλασιάζεται ο ιός, ένα ποσοστό των πολλαπλασιασμών θα είναι ατελές και θα εμφανίσει μία μετάλλαξη. Λοιπόν, αυτή τη μετάλλαξη την επιλέγει εκείνος που είναι εμβολιασμένος. Γιατί το εμβόλιο παράγει αντισώματα. Τα αντισώματα σου παρέχουν προστασία μεν για το στέλεχος για το οποίο παρασκευάστηκαν, παραδείγματος χάρη το αρχικό στέλεχος της Βουχάν ή το στέλεχος των Βρετανικών, αλλά
όταν το περάσει το άλλο εμβόλιο, ο ιός υπεραναπτύσσεται μέσα μας και ενώ θεωρούμαστε εμβολιασμένοι και ασφαλείς κατά τον κύριο Μητσοτάκη, πηγαίνουμε στους κλειστούς χώρους και κολλάμε όλο τον κόσμο με το ανθεκτικό στέλεχος. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Λοιπόν, όταν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, πώς βγαίνουμε και λέμε αυτές τις μπούρδες και πώς λέμε, μιλάμε για πάσπορτ εμβολίου, για διαβατήριο εμβολίου και πώς επιτρέπουμε να ταξιδέψει άνθρωπος μέσα σε ένα αεροπλάνο που έχει κλειστό κύκλωμα αέρος και δεν είναι ανανεώσιμος ο αέρας και επιτρέπουμε να ταξιδέψει χωρίς να έχει κάνει ένα πιο αξιόπιστο τεστ, παραδείγματος χάρη PCR κάτω των 28 κύκλων, κάτω των 30 κύκλων, ή να έχει φυσική νόση. Ο πιο ασφαλής είναι αυτός που έχει περάσει την νόση. Ο πιο επισφαλής είναι ο εμβολιασμένος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να περάσουμε το αφήγημά μας. Τι είμαστε, dealers εμβολίων? Μάλιστα. Να μην πω περισσότερα γιατί θα κουράσω. Προτιμώ να με ρωτήσετε και να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε και στη διαδρομή. Όχι, ήταν καθοπιστικότατος και πολύ κατανοητός. Μία ερώτηση που έχω ήδη από μία ακροάτρια είναι... Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν υπάρχει τείχος ανοσίας και ότι δεν πρόκειται να κτιστεί το τείχος ανοσίας, οπότε αυτό πάλι φαίνεται σαν να είναι ένα παραμύθι, μου λέει. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που λένε ότι όποιος έχει κάνει εμβόλιο με αυτό το πόλι, με μία εταιρεία και μετά να κάνει δεύτερο με άλλη εταιρεία, στέκει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, και τα δύο εμβόλια και οι δύο τύποι εμβολίων που υπάρχουν στην Ελλάδα βασίζονται στην ακίδα. Τι έπιασε τον δυτικό κόσμο και εντόπισε την ανοσία μόνο στην ακίδα, δεν το ξέρω, υποψίες έχω βεβαίως. Τι εννοείται? Και κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω πριν τις επιβεβαιώσω. Αλλά είναι τελείως τραγικό να πάρεις ένα μόνο αντιγόνο από την επιφάνεια ενός ιού που έχει πολλά αντιγόνα. Μάλιστα. Και να βασίσεις εκεί την ανοσία, την τεχνητή ανοσία που σχεδιάζεις να παράσχει στον πληθυσμό. Οπότε πέρα από την πρωτεΐνη της ακίδας υπάρχουν και άλλα αντιγόνα τα οποία δεν λήφθηκαν την υπόψη τους. Βεβαίως. Το πιο ισχυρό αντιγόνο, το πιο ισχυρό αντιγονικά στοιχείο είναι η νούκλεο πρωτεΐνη, που είναι το περίβλημα μαζί με το πυρηνικό οξύ, μαζί με το RNA, με το RNA του ιού, που είναι το πιο ισχυρό. Υπάρχουν λοιπόν άλλα αντιγόνα και παράγονται διαφορετικά αντισώματα. Θα σας πω ότι κατά περίεργο τρόπο, σε κάποιες μελέτες που επιχείρησαν να δω, γίνονται μελέτες αντισωμάτων. Είναι πάρα πολύ δύσκολες και μάλιστα δεν είναι τόσο δύσκολος ο προσδιορισμός των αντισωμάτων που παράγονται, αλλά δύσκολη είναι η εξέβρεση του ρόλου που έχουν στην αδρανοποίηση των ιών. Εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία και δεν είναι πλήρης η μελέτη ακόμα που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Θα πω όμως ότι εκείνοι που έχουν ισχυρότατο εξουδετερωτικό προφίλ είναι οι έχοντες νοσήσει φυσικά. Αυτοί έχουν πλειάδα αντισωμάτων. Και παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο εξηγεί και γιατί μεταδίδουν πολύ οι ανοσοποιημένοι με τα εμβόλια mRNA ή ακόμα και με τα εμβόλια που φέρουν την πληροφορία της ακίδος και είναι DNA εμβόλια, δηλαδή τα εμβόλια του αδενοϊού. Διότι δεν παράγονται, με εξαίρεση ίσως το εμβόλιο της Οξφόρδης, δεν παράγονται οι άλλοι τύποι αντισωμάτων, τα IgM και τα IgA. Μάλιστα. Η παραγωγή των IgM αντισωμάτων με τα εμβόλια της ακίδος είναι πολύ χαμηλή, παρά το μύθευμα το οποίο είχαν στις μελέτες που βλέπω. Mm-hmm. Αλλά η παραγωγή των IgA αντισωμάτων παίζει τεράστιο ρόλο, διότι αυτά είναι τα αντισώματα τα οποία μπλοκάνουν τον ιό στην είσοδο του αναπνευστικού δέντρου. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ιός είναι ένας ιός αναπνευστικός. Ένας ιός δηλαδή τον οποίο θα τον εισπνεύσουμε, θα μείνει στη μύτη μας, στο ρινοφάριγγά μας και στον στοματοφάριγγά μας για κάποιο διάστημα. Και αν δεν αντιμετωπιστεί επιτυχώς από τα IgA αντισώματα και από τους ανοσολογικούς μηχανισμούς στους οποίους έχουμε έμφυτα, είτε λόγω των προηγουμένων νοσήσεων με άλλους κορονοϊούς, είτε με άλλους ιούς, και προχωρήσει προς τα κάτω, θα δημιουργήσει την πνευμονία. Θα σας εκπλήξω αν σας πω ότι μόνο σε ένα 10% των περιπτώσεων ο ιός μπαίνει στην συστηματική κυκλοφορία. Μάλιστα. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί στο αίμα ο ιός. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε αυτό? Mm-hmm. Και πάρα πολλοί
επιχειρηματολογούν και λένε ότι το εμβόλιο ή τα φάρμακα θα πρέπει να δίνονται εισπνεώμενα. Και είναι σωστό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μπλέξουμε τόσο πολύ με τα βαθιά ιατρικά θέματα που αφορούν τα του ιού, θα σας πω τελικά ότι η παραγωγή αντισωμάτων υπολείπεται, παρότι σε ύψος μπορεί να δίνουν μεγαλύτερο αριθμό, δεν είναι σίγουρο ότι είναι εξουδετερωτικά όλα αυτά τα αντισώματα και δεν είναι αντισώματα τα οποία προφυλάσσουν και τα οποία έχουν την πολλαπλότητα των αντισωμάτων που παράγονται είτε από τη φυσική νόσηση, είτε, βρε αδερφέ, από τα κλασικά εμβόλια των αδρανοποιημένων ιών, τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν τα θέλησε η Δύση. Θα σας πω με μια κουβέντα ότι η Δύση θέλησε να πέσει θύμα αυτού του ιού. Δεν δικαιολογούνταν τα συστήματα υγείας, δεν δικαιολογούνταν το αμερικανικό σύστημα υγείας, το οποίο με εκπαίδευσε εμένα στις περιπτώσεις για την αντιμετώπιση περιπτώσεων βιολογικών απειλών, να πέσει έτσι σαν όριμο φρούτο. Θέλανε να πέσουν και πέσανε. Το λέω με τα λόγου γνώσεως και δεν έχω πρόβλημα να το επαναλάβω όσες φορές θέλετε και να το ακούσετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν κάναμε το εμβόλιο που κάνανε οι Κινέζοι. Το εμβόλιο αυτό είναι το εμβόλιο του αδρανοποιημένου ιού και τα δύο κινέζικα εμβόλια είναι εμβόλια αδρανοποιημένου ιού. Και αν θέλετε να σας πω εκ του αποτελέσματος, οι Κινέζοι έχουν 3 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εμείς κοντεύουμε τους 1.300 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Άντε, 1.250 αν θέλετε. Οι Εγγλέζοι έχουν 1.700 ανά εκατομμύριο πληθυσμού και οι Αμερικανοί 1.800 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Γκρόσο μόντο. Δηλαδή 3 με 1.800. Ποιοι έκαναν πιο επιτυχημένο εμβολιασμό? Μάλιστα. Και γιατί δεν επιτρέψαν να πάρουμε όλα τα εμβόλια στην Ελλάδα και να αποφασίσουμε να κάνουμε όποιο εμβόλιο θέλουμε? Τι σας λένε όλα αυτά? Λένε πολλά. Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, το IgM είναι αυτό το οποίο κινείται πιο αργά σαν νοσοαντίδραση. Είναι αυτό που βγαίνει πρώτο. Ναι, αλλά είναι πιο χρονοβόρο, νομίζω. Βγαίνει πρώτο, μερικές ημέρες. Το IgM και το Ig βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα ως αντίδραση του οργανισμού και σταματάνε στο λαιμό το πρόβλημα, αν υπάρχει. Τα IgA, ναι, ναι. Αλλά να ξέρετε ότι η άμυνά μας δεν είναι μόνο αυτά τα αντισώματα. Κυρίως η άμυνα κατά των ιών είναι η κυταρική ανοσία. Λεμφοκύτταρα και λεφοκύτταρα λέτε. Ακριβώς. Είναι τα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, τα φυσικά κυταροκτώνα. Είναι ένας τεράστιος μηχανισμός, ένας πολύπλοκος μηχανισμός, που κάθε φορά που χαιρόμασταν που βρίσκονταν ένα κομμάτι, ένας μηχανισμός, ένας επίτοπος, ένας υποδοχέας, και έσπευδε η διεθνής κοινότητα να πει «Θαυμάσια, βρήκαμε το τάδε θαυματουργό φάρμακο», ευθύς αμέσως ερχόταν η σφαλιάρα και έλεγε: «Άκουσε να σου πω, παλικάρι μου, η φύση είναι παντοδύναμη. Εσύ αν νομίζεις ότι μπορείς να δαμάσεις τη φύση με τις λίγες γνώσεις που έχεις στην ιατρική, είσαι γελασμένος. Προτίμησε να πας μαζί με τη φύση για να βοηθήσεις τους ανθρώπους». Και πραγματικά αυτό συμβαίνει. Είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα της άμυνας που θα περάσουν, πιστεύω, πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να το μάθουμε. Κάποιος μου είπε ότι θα πρέπει να ανοίξουν οι βάσεις δεδομένων της Γενετικής Τράπεζας. Να βγουν προς τα έξω οι πληροφορίες που έχουν για τον κορονοϊό και αν έχει γίνει κάποια ανθρώπινη παρέμβαση. Κοιτάξτε, αυτό αν ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που κατά τύχη. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε, άμα είναι μεγάλο κομμάτι. Διεθνή εμπλοκή, με δύο κουβέντες θα σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη είναι ισχυρά ύποπτη η κινέζικη κυβέρνηση και το αμερικανικό παρακράτος. Διότι αυτά τα προγράμματα της αύξησης της δραστικότητας και της μολυσματικότητας των ιών ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαλέξαν τους κορονοϊούς ακριβώς διότι δεν παράγουν ανοσία. Έτσι. Mm-hmm. Και επειδή δεν παράγουν ανοσία μπορούν να προσβάλλουν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και πολύ πιο έντονα τον πληθυσμό της γης. Όταν απαγορεύτηκαν αυτά κατόπιν αντιδράσεων πολλών, διότι υπήρξαν 2-3 μικροατυχήματα σε προσωπικό τέτοιων εργαστηρίων επίπεδου 4 που λέμε, βιοασφάλειας 4, φρόντισε αυτό το διεφθαρμένο κομμάτι
του σκοτεινού κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταφέρει τις business στη Βουχάν, την οποία χρηματοδοτούσαν. Χρηματοδοτούσαν από την πίσω πόρτα υπηρεσία την οποία διευθύνει ο Φάουτσι, χρηματοδοτούσε μία ΜΚΟ και αυτή η ΜΚΟ χρηματοδοτούσε αυτό το εργαστήριο της Βουχάν. Και σημειώστε ότι ο επικεφαλής αυτής της ΜΚΟ ήταν και τόσο αγαπητός στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ώστε τον έβαλε επικεφαλής της έρευνας για την προέλευση του ιού που έγινε πρόσφατα στις αρχές του χρόνου. Τότε λοιπόν αντιδράσαμε αρκετοί γιατροί από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 10 επιφανέστατοι επιδημιολόγοι, θα έλεγα πανδημιολόγοι, οι οποίοι έστειλαν και μία επιστολή στο Lancet. Ταρακουνήθηκε θεμέλια όλο το σύστημα, συθέμελα όλο το σύστημα, και φυσικά ξανά άνοιξε ο φάκελος, άνοιξαν και ορισμένα στόματα και σήμερα ξέρουμε ότι από πλευράς επεξεργασίας του ιού, επειδή να ξέρετε υπάρχουν ειδικοί ιολόγοι, εξελικτικοί ιολόγοι, οι οποίοι μπορούν να υπολογίσουν αν αυτός ο ιός είναι παιδί του προηγούμενου ιού. Μάλιστα. Ή του προπροηγούμενου ιού. Mm-hmm. Οι πόσοι ιοί παρενογλήθησαν μεταξύ του αρχικού ιού της νυχτερίδας και του παρόντος στελέχους. Ειδοποιήθηκαν λοιπόν οι Κινέζοι και σβήσαν 300 καταγραφές από τη βάση δεδομένων όπου δηλώνονται κάθε νέα στελέχη ιών που ανακαλύπτονται στον πλανήτη. Ξέρετε πού βρίσκεται αυτή η βάση? Αυτή η βάση βρίσκεται στην Αμερική, στο NIH, το διεφθαρμένο NIH, National Institute of Health, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας δηλαδή, και δεν μπορεί να διαγράψει ο επιστήμονας που έχει εγγράψει μια ακολουθία ιού από εκεί χωρίς την έγκριση του διευθυντού αυτής της βάσης δεδομένων. Πρέπει να σταλεί email. Τι έκανε λοιπόν ένας θαυμάσιος καθηγητής ιολογίας? Χρησιμοποίησε μεθόδους hacking και κατάφερε να επαναφέρει ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς τους ιούς, τους οποίους είχαν σβήσει οι Κινέζοι από εκεί πέρα. Μάλιστα. Και έσκασε η μπόμπα. Αυτά δεν δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Εγώ τα έχω αναρτήσει στο Facebook μου. Αλλά αυτά, παραδείγματος χάρη, στις μεγάλες αγγλικές εφημερίδες δημοσιεύτηκαν, σε αμερικανικές εφημερίδες δημοσιεύτηκαν και πλέον ξέρουμε με μεγαλύτερη πιθανότητα ότι στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε διαρροή του ιού από το εργαστήριο της Βουχάν, ότι ο ιός είναι κατασκεύασμα. Στη χειρότερη περίπτωση ήταν ένα βιολογικό όπλο, μια ασύμμετρη απειλή, και αυτό περισσότερο μας στρέφει την υποψία, διότι οι Κινέζοι έσπευσαν πολύ νωρίς και εμβολίασαν το στρατό και την αστυνομία τους με εμβόλιο, το οποίο δεν προλάβαινε με κανένα τρόπο να έχει παρασκευαστεί. Δηλαδή, όταν ανακοίνωσαν 12 Ιανουαρίου τη γενετική ακολουθία του ιού, δεν μπορεί να προλάβαιναν να παράξουν εμβόλιο μέχρι τον Μάρτιο, αν δεν με απατάει η μνήμη, τον Απρίλιο βιαβεία, που εμβολίασαν το στρατό. Διότι πρέπει να κάνεις δοκιμές στο εμβόλιο. Πρέπει να είσαι σίγουρος. Και μάλιστα ένα κομμουνιστικό καθεστώς που τα πόδια του είναι, το ένα πόδι του είναι η αστυνομία και το άλλο ο στρατός, εκεί βασίζεται η πειθαρχία του και η επιβολή του, δεν μπορεί να μην το μελέτησε. Άρα το εμβόλιο είχε παρασκευαστεί πιο πριν. Καταλαβαίνετε τη συλλογιστική. Επομένως, ναι, υπάρχουν υποψίες, πολλές υποψίες, ότι και κατασκευασμένος είναι ο ιός, αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Στην καλύτερη ερμηνεία υπήρξε διαρροή και είναι ένοχη η Κίνα, γιατί προσπάθησε να το αποκρύψει και καθυστέρησε να ενημερώσει τα υπόλοιπα κράτη. Και στη χειρότερη περίπτωση είναι ένας ιός ο οποίος παρασκευάστηκε σαν ασύμμετρη απειλή για να το χρησιμοποιήσουν κάποιοι οι οποίοι ευαγγελίζονται το reset της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία ξέρετε ότι είναι μια φούσκα τριπλάσια από το πραγματικό ποσό της οικονομίας, αν το αποτιμήσουμε ας πούμε σε χρυσό, είναι τριπλάσια η φούσκα, και με κάποιο τρόπο πρέπει να ξεφουσκώσει. Και φυσικά αυτό είναι ο τίτλος και του βιβλίου, το οποίο τυχαία, εντός εισαγωγικών τυχαία, είμαι ερωτηματικό, απεικονίστηκε πάνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γκάκη. Η επιτροπή που έχει επιλεγεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εμένα κάτι μου θύμισε προσωπικά. Τα άτομα τα συγκεκριμένα που βρεθήκαν στην επιτροπή, κάποτε είχα ξαναδεί σε έναν κατάλογο ενός πρώην πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοντοζαμάνης ήταν οι δύο ουίς εκ δεξιών και ο έτερος εξ επωνύμων του κυρίου Αβραμόπουλου, που συνέστησαν την αγορά των 16 εκατομμυρίων εμβολίων για τον ιό Ιτα-1N1. Τότε ήμουν διοικητής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, επί κυβερνήσεως του Καραμαλή. Και είπα στον Αβραμόπουλο, γιατί πήρες αυτά τα εμβόλια, αφού οι άλλες δύο εταιρείες είχαν ένα μονοδοσικό εμβόλιο. Και μου είπε ξεκάθαρα ποιοι το έκαναν τη σύσταση. Ο Τσόδρας ήταν τότε ο σύμβολος του Κελθνό, καθηλήνα αρμόδιος, και ο Κοντοζαμάνης ήταν ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Καθηλήνα αρμόδιος. Αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ. Αλλά όσο μου θίξατε έτσι λίγο το συνέστημα μιλώντας για την επιτροπή, πιστέψτε με, μάλλον να σας ρωτήσω, θα κάνετε ποτέ μία επιτροπή 28 ανθρώπων και θα περιμένατε να βγάλει συμπέρασμα 28 καθηγητάδες? Εγώ διοίκησα το ΑΧΕΠΑ και είχα 14 μελές διοικητικό συμβούλιο, γιατί ήταν κληροδότημα και συμμετείχαν και εκπρόσωποι του κληροδότηματος και είχε ιδιαίτερη σύνδεση. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να φέρεις σε συμφωνία έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και δει μάλιστα ανθρώπων με εγωισμό, με έπαρση, με τίτλο κλπ. Εάν θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, ξέρετε, η Μεγάλη Βρετανία των 66 εκατομμυρίων, ξέρετε πώς διαχειρίζεται την πανδημία. Υπάρχει ένας γενικός αρχίατρος, κοτσονάτος, βαρβάτος, που ξέρει να διοικεί, και ένα δεκαμελές συμβούλιο το οποίο συμβουλεύει. Mm-hmm. Κανένας άλλος. Αλίμονο. Ένας πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Και προφανώς ούτε τέος δήμαρχος κατ' επάγγελμα, ούτε οικονομολόγος ο οποίος έχει τοποθετηθεί επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ο καταλληλότερος άνθρωπος. Αυτός είναι αστέρι στις λοιμώξεις. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα εδώ η κατάσταση είναι για γέλια. Πραγματικά για γέλια. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος προβληματίζεται, είναι διχασμένος, προσπαθούν να διχάσουν τον κόσμο και πολλοί κόσμος κάνει τον πόλη πιστεύοντας ότι θα έχει την ελευθερία του, θα πάρει τη ζωή του πίσω, θα ξαναγυρίσει στην παλιά ζωή, θα μπορέσει να ταξιδέψει, και πολλοί το κάνουν για αυτούς τους λόγους και κάποιοι άλλοι το κάνουν επειδή το κάνανε κάποιοι άλλοι. Και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτό. Θίξατε ένα θέμα με το Φάουτσι και αυτή τη στιγμή θέλω να παίξω ένα ηχητικό, το οποίο πραγματικά το έσκαψα πάρα πολύ για να το βρω, αλλά το βρήκα. Είναι ο κύριος Κάρι Μάλης, ο οποίος θα μιλήσει. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Κάρι Μάλης, ο συγκεκριμένος βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1993 και ήταν ο εφευρέτης του τεστ του PCR ή του RT-PCR, όπως λέγεται διαφορετικά, το οποίο επίσης ονομάζεται το μοριακό τεστ της αλυσιδωτής ανάδρασης της πολυμεράσης, η ελληνική του ονομασία. Και ο άνθρωπος εκείνος είναι αυτός που δημιούργησε σταθμό στην εποχή της βιοχημίας, γιατί ο κόσμος πλέον δεν ήταν ο ίδιος με την κατασκευή αυτού του τεστ. Ο ίδιος είχε μιλήσει για την καταλληλότητα του τεστ σε περίπτωση διαγνώσεων ιών και το πόσο χρήσιμο είναι ή όχι. Έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, τον Αύγουστο του 2019, λίγο πριν ξεκινήσει η προσομοίωση που ξέρουμε όλοι που έγινε με το Ίδρυμα Τζον Χόπκινς, το Ίδρυμα Μπέλιντα Μίλτα Γκέιτς κτλ. Και βρήκα αυτό το ηχητικό στο οποίο μιλάει για τον Φάουτσι και μιλάει για το πώς κυβερνάνε οι γραφειοκράτες και οι διοικητικοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική ή τη βιοχημεία ή τη μικροβιολογία ή την υιολογία ή οτιδήποτε άλλο. Το βάζω ευθύς αμέσως για να το ακούσετε, να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά σας έδωσα το πλαίσιο στο οποίο, για το οποίο μιλάει. What is it about humanity that it wants to go to all the details and stuff and listen? You know, these guys like Fauci get up there and start talking, you know, he doesn't know anything really about anything, and I'd say that to his face.
nothing. The man thinks you can take a blood sample and stick it in an electron microscope, and if it's got a virus in there, you'll know it. He doesn't understand electron microscopy, and he doesn't understand medicine, and he should not be in a position like he's in. Most of those guys up there on the top are just total administrative people, and they don't know anything about what's going on the bottom. You know, those guys have got an agenda, which is not what we would like them to have, being that we pay for them to take care of our health in some way. They've got a personal kind of agenda. They make up their own rules as they go. They change them when they want to. And they smugly, like Tony Fauci, does not mind going on television in front of the people who pay his salary and lie directly into the camera. You can't expect the sheep to really respect the best and the brightest. They don't know the difference, really. I mean, I like humans, don't get me wrong, but basically the vast majority of them do not possess the ability to judge who is and who isn't a really good scientist. I mean, that's a problem, that's a main problem actually with science, I'd say, in this century, because science is being judged by people. Funding is being done by people who don't understand it. Okay, who do we trust? Fauci? Fauci doesn't know enough to, you know. If Fauci wants to get on television with somebody who knows a little bit about this stuff and debate him, he could easily do it because he's been asked. I mean, I've had a lot of people, president of the University of South Carolina, ask Fauci if he'd come down there and debate me on the stage in front of the student body, because I wanted somebody who was from the other side to come down there and balance my, because I felt like, well, these guys can listen to me, but I need to have somebody else down here that's going to tell me the other side. But Fauci didn't want to do it. Ακούσατε λοιπόν ότι ο ένας μαχητής, ένας φοβερός ερευνητής, το πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και το πώς λέει ότι ο κύριος Φάουτσι δεν έχει κανένα ενδιασμό στο να βγει στην τηλεόραση και να πει ψέματα κατάμουτρα στον Αμερικάνικο λαό. Και ότι δεν γνωρίζει τίποτα, λέει, από την ιατρική επιστήμη. Και τον είχε προκαλέσει ο ίδιος μέσα από τον πρόεδρο της Νότιας Καρολάινας του Πανεπιστημίου να τον φέρει μπροστά στους μαθητές του Κάρι Μάλης να μιλήσουν μπροστά οι δυο τους αντιπαράθεση. Και δεν κατέβηκε ποτέ, δεν δέχτηκε ποτέ την πρόσκληση. Λέει, παρά το ότι είχε γίνει η πρόσκληση να έρθει. Ναι, αυτό παρόμοιο είπα και εγώ για κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους μου που είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Βγάλτε με και εμένα, φέρτε με σε αντιπαράθεση. Να καθίσουμε να το συζητήσουμε και να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια και ποιος λέει την αλήθεια. Δεν το θέλουνε. Είδατε εσείς κανένα debate πάνω σε αυτό το θέμα? Στην Ελλάδα, καταρχάς, έχουν σταματήσει να γίνονται debates εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδα δύο-τρία και επιχειρήσανε με τι, όχι με ιατρικά επιχειρήματα, με χλεβασμό και ηρωνία να προσπαθήσουν, ναι, να χτυπήσουν τον... Παραδείγματος, τον Κούβελα. Ναι, όχι όμως με ιατρικά επιχειρήματα, με χλεβασμό και ηρωνία, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι επίπεδο είναι αυτό? Ξέρετε τι επίπεδο έχει ο Κούβελας? Κούβελος είναι ένας από τους φιέστερους ανθρώπους. Είχα την τύχη να τον έχω εκπαιδευόμενο στο ΑΧΕΠΑ όταν ήμουν διοικητής και τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να βάλω, επειδή εγώ έκανα ένα πόλεμο κατά των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες υπερκοστολογούσαν, και γενικά τις κλοπής που γίνονταν, τη ασίδωτη κλοπή χρήματος που γίνονταν στο ελληνικό σύστημα υγείας, και το οποίο ουσιαστικά ήταν η κύρια αιτία που κατέρευσε οικονομικά η χώρα. Λοιπόν, όταν το 2009 είχε κόστος η υγεία στην Ελλάδα 29 δισεκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης ο Κούβελας έχει τελειώσει τη φαρμακευτική πρώτα. Είναι φαρμακοποιός επομένως. Τελείωσε την ιατρική μετά. Είναι γιατρός. Και έκανε και ειδικότητα γενικής ιατρικής, παρακαλώ, και ήταν άριστος ειδικευόμενος. Επομένως, και μιλάμε για έναν άνθρωπο με ένα πολύ υψηλό IQ, ο οποίος είναι εντίμος, δεν τα πιάνει από εταιρείες και μπορεί να μιλήσει με τον καθένα στη γλώσσα του. Αυτό δεν άρεσε. Βγάζουν κατά αντιπαράθεση, όχι αντιπαράθεση, μάλλον βγάζουν στις τηλεοράσεις, καθηγητή φαρμακολογίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τον τίτλο καθηγητής, ο οποίος είναι βιοχημικός και ο οποίος είναι εξειδικευμένος στο να μετράει επίπεδα φαρμάκων κλινικά. Τι σχέση έχει με την ιατρική αυτός ο άνθρωπος? Ή βγάζουν άλλον καθηγητή, όπως τον καθηγητή της Κρήτης, ο οποίος είναι φαρμακοποιός. Είναι δυνατόν ο φαρμακοποιός να έχει γνώση επικλινικών νοσημάτων και να εκφέρει άποψη?
Έχει γενικές γνώσεις, αλλά δεν είναι ο ειδικός, ο άνθρωπος που ξέρει την κλινική ιατρική, ο άνθρωπος που ξέρει τις επιπτώσεις του ιού, ο άνθρωπος που ξέρει τις διαφοροποιήσεις. Καταρχάς, ξεχνάμε ένα πολύ βασικό κανόνα, ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Και ότι η σωστή ιατρική είναι εξατομικευμένη ιατρική. Νομίζουμε ότι ένα κοστούμι κάνει για όλους. Όχι, κύριε. Δεν κάνει για όλους. Δεν είναι ιατρική αυτό το πράγμα. Βιάζεται την ιατρική. Πάμε στην κυρία της παρέας. Ελένη, είσαι κοντά μας. Ναι, εδώ είμαι. Ακούγαμε πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε για τείχος ανοσίας. Ο κύριος Γάκης βέβαια μίλησε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει θέσει η ερώτηση που είχα σκοπό να κάνω, εφόσον βλέπουμε ότι ο τείχος ανοσίας δεν μπορεί να χτιστεί στους κορονοϊούς. Αλλά κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση, Ελένη, και επειδή ξέρω ότι εσύ ασχολείσαι πάρα πολύ με το θέμα των προσφύγων και των λάθρομεταναστών. Όσο και να μην θέλουν να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, ουσιαστικά είναι λάθρομετανάστες. Έχω κάνει πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα και ξέρουμε ότι έρχονται από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική. Μόνο από τις εμπόλεμες ζώνες δεν έρχονται. Έρχονται από όλες τις άλλες περιοχές. Και κάποιος θεωρείται πρόσφυγας, νομίζω, αν πάει σε ένα-δύο γειτονικά κράτη. Από εκεί και πέρα, αν προχωρήσει πέρα από τα δύο γειτονικά κράτη, δεν είναι πρόσφυγας. Έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάνε για τείχος ανοσίας. Εγώ θα κάνω την ερώτηση σαν να μην είχε μιλήσει ο κύριος Γάκης και θα πω ότι πόσοι ξέρουμε, έχουμε αριθμό για το πόσοι ζουν στην Ελλάδα. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία από πουθενά. Από δεν πουθενά, είχαμε καν... Δηλαδή, δεν αυτό, αυτό από μόνο του είναι αποτελεί μια ένδειξη. Πώς είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να μην γνωρίζει το ποιοι αλλοδαποί, ποιοι πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες είναι μέσα στη χώρα. Δίνουν κάποια στοιχεία για το πώς είναι στις δομές. Δεν ξέρω, εμείς τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, αλλά μπορώ να σου πω ότι και εγώ έχω μπερδευτεί στο τέλος, γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται ακριβώς. Μετακινείται συνεχώς κόσμος από τις δομές, πηγαίνει σε διαμερίσματα, αλλάζουν τα διαμερίσματα, μετά λένε ότι κάποιους τους διώχνουν, μετά έρχονται άλλοι. Δεν έχουν δώσει επίσημο αριθμό, αλλά έτσι κατά προσέγγιση σίγουρα είναι εκατοντάδες χιλιάδες, με δεκάδες χιλιάδες, με μάλλον πάνω από 100.000 μέσα στην Αθήνα. Αυτό είναι το σίγουρο. Πάντως, στην περιοχή της Κυψέλης, Πατήσια, 3η ναι. Σεπτεμβρίου, μεταξύ Ιουλιανού και Παναγή Τσαλδάρη, παραδείγματος χάρη, πίσω εκεί Αθηνάς, επειδή έχω περνάω από τα μέρη εκείνα κάποιες φορές, δεν βλέπεις Έλληνα. Βλέπεις όχι, μόνο... Είναι σαν να είσαι σε ξένη χώρα. Και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι κυκλοφορούν χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις, χωρίς τίποτα. Για αυτούς η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να μεριμνήσει, δηλαδή εκείνη, αν υποθέσουμε ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε αυτοί που φταίμε και στους οποίους κουνάμε το δάχτυλο. Με τους υπόλοιπους τι γίνεται? Για να χτιστεί τείχος ανοσίας πρέπει να έχουμε 80-85% εμβολιασμένων. Και με εκείνους, αυτοί δεν αποτελούν μέρος του πληθυσμού. Υπάρχει μια πολύ ήπια προσέγγιση, γιατί το κοιτάζαμε κι εμείς, από το γεγονός απλά ότι είναι μέσα σε κάθε πολυκατοικία. Το πρόβλημα είναι το εξής με αυτούς τους πληθυσμούς. Αφενός είναι πλέον μέσα στη ζωή της πόλης και ζουν και μέσα στα διαμερίσματα σε πάρα πολύ κακές συνθήκες. Έχουν τσακωθεί άνθρωποι με την καθαριότητα και αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Επίσης, ζουν πάρα πολύ μέσα στα διαμερίσματα και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πέραν του ότι υπάρχουν σε ολόκληρες πολυκατοικίες, να καταλάβετε ότι το στάνταρ κάθε φορά που μπαίνουν συνήθως σε πολυκατοικία είναι να κολλάει πολυκατοικία κοριούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται και με τα υπόλοιπα μικρόβια. Λοιπόν, το ψάξαμε κι εμείς για να δούμε, ας πούμε, τι γίνεται. Και σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ ήπια η προσέγγιση. Από ό,τι είδα, έχουν αναθέσει σε κάποιες ΜΚΟ τους εμβολιασμούς σε δομές. Το θέμα των διαμερισμάτων δεν είδα να απασχολεί κανέναν και είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί που είναι μέσα στα διαμερίσματα. Πολύ χαλαρά, πολύ ήρεμα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η τρομοκρατία που υπάρχει στον υπόλοιπο πληθυσμό. Και δεν υπάρχει και αυτός ο εκβιασμός βέβαια, διότι όπως καταλαβαίνετε εκεί δεν έχουν εκβιάσουν κάτι, εκτός αν τους πούνε θα τους κόψουν τα επιδόματα. Εδώ πέρα εκβιάζουν τους εργαζόμενους και μάλιστα και εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν λειτουργήμα, δηλαδή το ιατρικό προσωπικό, τους νοσοκόμους, εκπαιδευτικούς, την ΕΜΑΚ. Τώρα είδα από μακράν κάποιο προσωπικό, ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι με εμπειρία και πραγματικά κάνουν έργο και τους εκβιάζουν με το εμβόλιο και τους απομακρύνουν από τις θέσεις τους και στα υπόλοιπα εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε βρει καθόλου στοιχεία επίσημα. Νομίζω ότι από αυτά που βλέπω
Από αυτά που δίνουν, δηλαδή ως δελτία τύπου, αυτά βλέπω κι εγώ, δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά των εμβολιασμένων σε αυτούς τους πληθυσμούς και είναι κυρίως σε δομές. Και αυτοί εθελοντικά, έτσι, αν θέλουν, έχουν και εκείνοι τις επιφυλάξεις τους. Εντάξει, το οποίο επίσης και αυτό το θεωρώ λογικό. Τώρα τα υπόλοιπα μέτρα, δεν τηρούν τίποτα. Ποια μέτρα τώρα του κορονοϊού θα τηρήσουν, δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αισθάνομαι πια ότι ζούμε σε μια κατάσταση χαοτική εντελώς τρελοκομείου. Τι να σας πω, ακόμα και τον κύριο Γάκη που τα έβαλε λίγο επιστημονικά τα πράγματα σε μια τάξη, αλλά η προσωπική μου αίσθηση είναι, εγώ αισθάνομαι τουλάχιστον συνέχεια μια απειλή, τίποτα άλλο. Οι οποίοι μεταφέρουν όμως και ασθένειες. Έρχονται με AIDS, έρχονται με ελονοσία. Ναι, και αυτό εντάξει. Δεν θέλω τώρα να σκέφτονται όλοι από τη ρατσίστρια είναι αυτή, αλλά επειδή είχαμε και μια συζήτηση με τον με το Κέλπνο. Το Κέλπνο όταν είχαν έρθει, γιατί στην Αθήνα ήρθαν πολύ νωρίτερα από οπουδήποτε αλλού. Το 2011 το Κέλπνο έβγαλε κάποια φορτηγάκια, ας πούμε, στις πλατείες και τους εξέτασε. Τέλος πάντων, έκανε κάποιες εξετάσεις σε αυτούς τους πληθυσμούς για να δει που βρίσκονται. Και επειδή είχαμε μιλήσει και έχουν κυκλοφορήσει και εκθέσεις, αν δεν απατώμε, νομίζω μπορούν να τη βρουν ίσως στο site του Κελπνού, μας είχαν πει ότι είναι ιδιαίτερα βεβαρημένες οι δικές μας περιοχές λόγω αυτών των πληθυσμών, σε δερματικά, με κορυφαίο την ψώρα, σε υπατήτηδες και σε φυματίωση. Αυτά βέβαια δεν του βγήκανε ποτέ επισήμως να τα πούμε και εμείς τα μάθαμε σε κατηδίαν συζητήσεις με τους ανθρώπους που διαχειριζόντουσαν τα προγράμματα και με τους γιατρούς. Αλλά ποτέ δεν είπανε κάτι ότι προστατευτείτε ή κάνετε κάτι. Εμείς απλά μαθαίναμε από γείτονες που μένα σε πολυκατοικίες διάφορες έτσι, που είχαν τέτοια διαμερίσματα. Γιατί είναι θέμα και συνθηκών υγιεινής που ακολουθούνται εκεί πέρα. Τη μια έβλεπα τον ένα γείτονα, τη μια γειτόνισσα είχε πάθει ψώρα, την άλλη ο άλλος τρόγο είχε άλλα δερματικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να ζήσεις έτσι. Μια ερώτηση, Ελένη. Οι ΜΚΟ που κάνουν την, από τις οποίες έρχονται πολλοί μέσα στον ΜΚΟ, δεν κρατάνε κάποια στοιχεία? Λογικά κρατάνε και φαντάζομαι ότι τα δίνουν και στον ΕΟΔΗ. Αυτό λέει η δική μου λογική, δηλαδή ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Αυτά όμως εσείς τα βλέπετε πουθενά να ανακοινώνονται. Όχι, δεν θα έπρεπε. Κάθε μέρα. Δεν θα έπρεπε να ανακοινώνονται. Βέβαια θα έπρεπε. Ανακοινώνουν κάθε μέρα πόσα κρούσματα έχει Μύκονος, πόσα ο ένας, πόσα ο άλλος και ό,τι δεν θέλουν να πούνε, δεν το λένε καθόλου. Εδώ πέρα μια ερώτηση έγινε σε κάποιον από αυτούς. Εγώ αυτούς στο κανάλι τους λέω ότι λέει γιατρούς, τέλος πάντων. Δεν θέλω να τους μειώσω τους ανθρώπους, αλλά το θέαμα αυτό που βλέπω εδώ και 1,5 χρόνο με θλίβει. Πραγματικά δεν είναι πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι στάτους επιστήμων αυτό που βλέπω στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, ρωτήσαν τέλος πάντων πώς είναι αυτοί εμβολιασμένοι και πώς είναι ανεμβολιαστοί που είναι μέσα στις ΜΕΘ. Ήταν προσωπικό δεδομένο το να πει τον αριθμό του πώς είναι εμβολιασμένοι και πώς είναι ανεμβολιαστοί. Δηλαδή όπου δεν μας βολεύει να δώσουμε αριθμούς, δεν δίνουμε τίποτα και θυμόμαστε προσωπικά δεδομένα. Όπου δεν έχουμε θέμα, τα προσωπικά δεδομένα τα διαλύουμε τελείως, δεν υπάρχουν καν. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, Λουκά, σε αυτό το θέμα. Ούτε στα νησιά, δηλαδή ούτε εκεί έχουν δώσει ποσοστά και αριθμούς, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Και τα ψάχνω πάρα πολύ. Ποσοστά και αριθμούς εμβολιασμένων, ούτε στις δομές, που υποθετικά είναι το πιο επίσημο πρόγραμμα εμβολιασμών. Τίποτα. Και τα παιδιά τους δεν ξέρω πώς θα πάνε και το Σεπτέμβριο στα σχολεία. Ξέρουμε βεβαίως ότι μέσω της κυρίας Βοντρελάιαν ότι η Λέσβος θα γίνει το νέο Ellis Island της Ευρώπης. Και από εκεί θα αρχίσουν να ανοίγουν οι πόρτες, ίσως με το τέλος αυτής της κρίσης υγειονομικής, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν χιλιάδες στην Ελλάδα. Ήδη είναι πάρα πολύ. Και να το συνδέσω και με το θέμα που έχουμε σήμερα στην εκπομπή που είναι ο κορονοϊός. Κατά τη διάρκεια του lockdown, εμείς αυτό που παρατηρήσαμε ήταν πραγματικά εγκρυπτό και όσο ο κόσμος ήταν μέσα κλειδωμένος και φοβισμένος και να δέχεται το απίστευτο bullying, έγιναν φοβερές μετακινήσεις πληθυσμών από τα νησιά προς την ενδοχώρα. Δεν θα πω ενδοχώρα, γιατί δεν μου αρέσει, προς την Ελλάδα, προς τον ελλαδικό χώρο, τέλος πάντων, προς τη στεριά. Γεμίσανε οι γειτονιές, εμείς βλέπαμε τις βαλίτσες, πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δηλαδή, είχαν εμάς κλειδωμένους μέσα για να μην
γίνει διασπορά του ιού και μην κολλήσουμε όλοι. Και στο μεταξύ ερχόντουσαν μιλιούνια με τις βαλίτσες που μπαινοβγαίναν μέσα στις πολυκατοικίες, μέσα στα διαμερίσματα και μέσα στην πόλη και κυκλοφορούσαν κανονικά. Με αποτέλεσμα, όταν ανοίξαμε από το lockdown, να βρεθούμε. Εντάξει, ήδη είχαμε πάρει μια ιδέα, ας πούμε, το πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά βρεθήκαμε σε μια άλλη χώρα. Έχει ήδη γίνει αυτό, ήδη τα νησιά είναι Ellis Island. Θεωρώ ότι το lockdown και ο κορονοϊός έχει εργαλειοποιηθεί στο μέγιστο για να γίνει και αυτό το έγκλημα, συν διάφορα άλλα, όπως ήταν ανεμογεννήτριες που τις φυτέψανε σε όλα τα βούνα της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, πιάνοντας και το σκεπτικό του κυρίου Γάκη, θα βάλω κι εγώ 5 ερωτηματικά δίπλα. Όσον αφορά του τελικά τι ρόλο βαράει όλη αυτή η πανδημία και γιατί στη χώρα μας υπάρχει και αυτή η ιστερία, η οποία δεν υπάρχει και σε άλλες χώρες σε τέτοιο βαθμό. Είναι όλα πάρα πολύ ύποπτα πια, βλέποντας και όλα στο τι έγινε μετά τα lockdown, σε τι κόσμο ξαναβγήκαμε έξω. Τώρα, αν έχουμε σκοπό να κυβερνούν με lockdown, δεν ξέρω. Δηλαδή, θα πρέπει μετά να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε άλλα θέματα πολιτικής φύσεως, δηλαδή αν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Τι είδους κυβέρνηση είναι αυτή, τι είδους δημοκρατία έχουμε. Πάμε σε πολύ και πιο φιλοσοφικά ερωτήματα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομακτικό γιατί εγώ βλέπω δεν έχει και ένα τέλος. Δεν υπάρχει ένα φρένο, δεν σταματάει. Και όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και χειρότερο. Ελένη, θεωρώ ότι μέρος της κοινωνικής ευθύνης είναι να μπορεί να μπει και ένα φρένο σε κάποια πράγματα. Γιατί όταν βλέπουμε το κοπάδι να τρέχει, να πέσει από τον γκρεμό, αν δεν πεις μπροστά είναι γκρεμός, και αν το πεις μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχεις κοινωνική ευθύνη, το να το πεις όμως είναι και αυτό μέρος της κοινωνικής ευθύνης και κάπου πρέπει να πει ένα φρένο σε αυτή την παράνοια. Ναι, συμφωνώ απολύτως και πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική και η συγκέντρωση. Οι συγκεντρώσεις που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν αυθόρμητες, και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος έτσι αυθόρμητα σε διάφορες πόλεις, ήταν και συγκινητικό και θεωρώ πολύ σημαντικό, και ας προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν όσο δεν έπαιρνε, αλλά πιο ο κόσμος δεν τους πιστεύει κιόλας. Και πιστεύω ότι είναι και πολύ σημαντικό στις συγκεντρώσεις αύριο, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι? Αύριο το απόγευμα, θεωρώ ότι είναι Σάββατο. Το Σάββατο, συγγνώμη. Όχι, είναι αύριο, είναι και το Σάββατο, έχω την εντύπωση. Γιατί στο Σάββατο θα είναι, είναι το παγκόσμιο. Είναι, μπράβο, ναι, το είδα και αυτό. Έχω μείνει εγώ σε Ευρυάνες που είναι έτσι δικές μας και πιο μεγάλες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή. Γιατί νομίζω ότι είναι και μια διαμαρτυρία ενάντια σε όλο αυτό που υφίσταται και η χώρα. Δεν μπορεί με πρόσχημα έναν την ιό υγεία που δεν είναι και πανούκλα. Με κοροϊδεύουν να το λέω. Δεν είναι και πανούκλα. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε τώρα? Δεν είναι χολέρα. Δεν είμαστε στο μεσαίωνα. Υπάρχει ιατρική, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν θεραπείες. Δεν πεθάναν όλα από κορονοϊό. Νομίζω ότι είναι καν γρήπη. Ναι, οι πιο πολλοί βγήκαν από τις ΜΕΘ παρά πεθάνανε στις ΜΕΘ. Και δεν ξέρουμε και αν αυτοί που πεθάνανε στις ΜΕΘ και μας τους είπαν κορονοϊό τελικά από ότι πεθάνανε. Και όταν βλέπω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 77 ετών, δεν μπορώ να πάθαινω ένα πανικό γιατί δεν εμβολιάζονται τα 15χρονα. Δηλαδή υπάρχει μια λογική σε αυτό το πράγμα που, όπως είπαν και οι συνομιλητές, την έχουμε καταλύσει εντελώς. Και δεν είναι δυνατόν ανθρώπους λογικούς, που νομίζω είμαστε περισσότεροι. Δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση, έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει των πραγμάτων. Δεν μπορεί ανθρώπους λογικούς να τους αποκαλούν ψεκασμένους ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Ούτε τα τζαμπατζίδες. Αυτά είναι αθλειότητες. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη χώρα που θα έβγαινε ο κορυφαίος πολιτικός να πει αυτό το πράγμα. Και αμόρφωτος. Ναι, και είναι απίστευτο αυτό καλά, που συμβαίνει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στις συγκεντρώσεις αυτές και σε πολλά άλλα που γίνονται στο διαδίκτυο, ακόμα και σε εκπομπές που γίνονται στο διαδίκτυο, είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν πολύ καλό επίπεδο, οι οποίοι έχουν και μάστερ και ντόκτορα, και οι οποίοι έχουν και την ικανότητα της διάκρισης και την ικανότητα αυτή της κοινής λογικής. Της απλής κοινής λογικής. Την οποία και απλή κοινή λογική, ξέρεις, χρειάζεται. Το διδακτορικό δεν σου δίνει η κοινή λογική. Μη σου πω ότι μπορεί να την αφαιρεί και μερικές φορές, γιατί αποκτάς έτσι μια σκέψη σε άλλα επίπεδα. Είναι θέμα αντίληψης. Δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση. Η μόρφωση καλλιεργεί και άλλα πράγματα, βέβαια. Αλλά μπορεί και να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ο άνθρωπος απλά ζει
μεγαλώνει τα παιδιά του, πηγαίνει στη δουλειά του, σκέφτεται 5 πρακτικά ζητήματα, μπορεί να έχει και πιο λογική από έναν άλλον, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ μπορεί να έχει και 10 πρεγαμινές. Και σίγουρα μπορεί να έχει και καλύτερους τρόπους, έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι... Εγώ έβλεπα, θα πω λίγο, επειδή συγγνώμη σε διακόπτω, λίγο επειδή παρακολουθώ και τα δρόμενα στη Γαλλία αρκετά, και λέω, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Εδώ πέρα ήταν αυτός ο άνθρωπος με το σταυρό που βγήκε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ας πούμε, και το κάνανε πω και τι φοβερό. Έβλεπα λοιπόν προχτές στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις της Γαλλίας που είχαν τρομερό κόσμο επίσης και έχουν αναγκάσει τον Μακρόν σε αναδίπλωση και πιστεύω θα πάρει και άλλα πίσω. Ήταν κάποιος ντυμένος αστερίξ στη συγκέντρωση και κάποιος άλλος είχε βάλει και μια περικεφαλαία, ξέρω εγώ, αλλά δεν το κάνανε θέμα όλα τα κανάλια, όλα τα, ας πούμε, ότι εκεί επικεντρώσαν όλοι και τα ψεκασμένοι. Ίσα γράψαν από κάτω από τη Λεζάντα η Φιγκαρό κιόλα, μια σοβαρή εφημερίδα, η οποία δεν έγραψε ψεκασμένη και τα πώς είναι και τα λοιπά. Έγραψε ότι είχε και ένα τόνο παιδικό η συγκέντρωση. Αυτό ήταν το σχόλιο δηλαδή. Και εδώ πέρα το κάμπο, όπου κοίτα πώς είναι όλοι. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Μιλάμε για μια γελοιότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα μέσω μαζικής ενημέρωσης και νομίζω ότι αυτοί φταίνε και περισσότερο από όλους. Καταλαβαίνει κανείς και το σε τι θέλουν να εστιάσουν και γιατί. Γιατί ήταν χιλιάδες κόσμος, αλλά εστιάσαν σε συγκεκριμένες εικόνες και αυτό τους εκθέτει τους ίδιους. Συν το γεγονός ότι τέτοιες κουβέντες και τέτοιες ύβρεις είναι υποτιμητικές και προσβλητικές, δημιουργούν αποστασιοποίηση από τους ίδιους εκείνους που τα εκφέρουν αυτά και εκθέτουν τους ίδιους. Και είναι ντροπή όταν ακούγονται από ανθρώπους όπως αυτούς που ακούστηκαν αυτά τα λόγια. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να πάμε στον κύριο Σιδέρη. Κύριε Κώστα Σιδέρη, τι κάνετε? Ναι, ναι, κοντά μας είμαστε. Έχετε ακούσει πολλά πράγματα ήδη. Όντως πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αυτά που είπε ο κύριος Γκάκης είναι εντυπωσιακά όσον αφορά το κομμάτι το ιατρικό και το βιολογικό. Εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω ορισμένα από αυτά που είπε και ο κύριος Γκάκης, αλλά και η Ελένη, σχετικά με την παραπληροφόρηση τελικά που έχουμε σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Μένα η εμπειρία μου ως στέλεχος σε χημική βιομηχανία, είμαι καθηγητής πολίσεων επί σειρά ετών, ήταν η συλλογή, η καταγραφή και η επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Όταν λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, το πρώτο πράγμα το οποίο προσέγγισα ήταν το, ας το πούμε, το μαθηματικό κομμάτι. Δηλαδή άρχισα να ασχολούμαι με τα δεδομένα, να δω τι ακριβώς είναι αυτό, πώς κινείται, προσπάθησα δηλαδή να το προσεγγίσω μαθηματικά. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνει κανείς από την πρώτη στιγμή και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και σήμερα, είναι ότι τα δεδομένα τα οποία μας παρουσιάζουν, δηλαδή σε εμάς τους ανθρώπους που δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε ανοσιολόγοι, δεν έχουμε ειδίκευση πάνω σε ανοσία, σε ιούς, σε μεταδοτικότητες κτλ. Όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μας παρουσιάζουν, παρουσιάζονται πάντοτε με έναν τρόπο αποσπασματικό και χωρίς τα σωστά σημεία αναφοράς. Δηλαδή μας εμφανίζονται με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην έχουμε σωστή εικόνα του φαινομένου. Έτσι. Διότι δεν ξέρω αν είναι κατασκευασμένος ο ιός ή αν είναι κάποιο ατύχημα ή αν είναι κάποια τυχαία μετάλλαξη η οποία εξελίχθηκε επικίνδυνα κτλ. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο η λογική, η επιστημονική λογική λέει ότι το αντιμετωπίζεις με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορείς να το μετρήσεις, να καταλάβεις ακριβώς περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι ο κίνδυνος, πώς ακριβώς σε απειλεί και από εκεί και πέρα βεβαίως να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά. Τα στοιχεία λοιπόν τα οποία μας παρουσιάζουν είναι πάντοτε χωρίς σημείο αναφοράς. Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Ινδίας που είναι πρόσφατο. Ναι. Έτσι. Πριν μερικές εβδομάδες είχε φτάσει σε βαθμό τρομερό η εξέλιξη της επιδημίας στην Ινδία. Έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν εδώ βομβαρδιζόμαστε στην Ελλάδα με αριθμούς νεκρούς. Έτσι δεν είναι? Ναι, όταν ξέραμε στην Ελλάδα ότι στην κορύφωση της επιδημίας, όταν είχαν γεμίσει μεθ, όταν είχαν μπλοκάρει τα πάντα, ήμασταν στους 110-120 νεκρούς την ημέρα και ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στην Ινδία πεθαίνουν 1.000, 1.500, 2.000, αυτό αυτομάτως δημιουργεί μία αίσθηση ότι στην Ινδία μιλάμε για Αρμαγεδόνα. Έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Όταν λοιπόν παρουσιάζεις αυτά τα δεδομένα και δεν κάνεις την αναγωγή στον πληθυσμό της Ινδίας, αλλά αφήνεις απλώς να αιωρούνται αυτά τα νούμερα και να σκορπούν τον τρόμο στην κυριολεξία,
τότε κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί για την Ελλάδα οι 4.000 νεκροί, 4.5 που έφτασε η Ινδία όταν κορυφώθηκε εκεί το κύμα, είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός αριθμός θανάτων, έτσι δεν είναι? Μόνο που η Ελλάδα έχει πληθυσμό 10 εκατομμύρια. Η Ινδία δεν έχει 10 εκατομμύρια, δεν έχει ούτε καν 100. Έχει 1.400 εκατομμύρια. Είναι 1,4 δις πληθυσμός. Άρα, αυτοί οι 4.500 θάνατοι στην Ινδία που μας το περιγράφανε εδώ ότι κάνει επέλαση, θερίζει, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, θα εξαφανιστεί η Ινδία. Αυτοί οι 4.500 νεκροί, αν τους κάνουμε αναγωγή στον πληθυσμό της Ελλάδας, είναι 30. Και για να το βάλουμε το πράγμα στη σωστή του βάση, στους 40 νεκρούς την ημέρα, εμείς στην Ελλάδα, συγγνώμη, κάναμε άρση, lockdown. 30 τελεία, όχι 30.000, 30 τελεία. 30 σαν νούμερο, ψήφιο. 30 νούμερο, σκέτο, ναι. 30 νεκροί την ημέρα. Είναι η αντιστοιχία των 4.500, και άμα το διαιρέσουμε με 140-150, θα μας βγάλει 30. Εμείς στους 40 νεκρούς εδώ στην Ελλάδα, κάναμε άρση lockdown. Νικήσαμε τον ιό δεύτερη φορά. Τέλος Μαΐου, αν δείτε τα στατιστικά, είχαμε 40 νεκρούς από 120. Άρα λοιπόν το όριο που στην Ελλάδα είναι επιτυχία και άρα μπορούμε να χαλαρώσουμε και να κάνουμε, στην Ινδία είναι αρμαγεδόν. Άρα τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια κλασική περίπτωση πώς παρουσιάζονται με στρεβλό τρόπο τα δεδομένα, έτσι ώστε να προκαλέσουν ανησυχία, τρόμο, φόβο, ανασφάλεια, αυτό που είπε η Ελένη προηγουμένως. Νιώθω ένα χάος. Και να προκαταβάλουν τις καταστάσεις που θα ακολουθήσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, το πρόβλημα με τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι ακόμα και στη Βόρεια Κορέα θα πρέπει να έχουν μείνει άνθρωποι άναυδοι με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά έχουμε πρόβλημα και με τα στοιχεία της Ελλάδας. Θα θυμίσω μία λεπτομέρεια. Το Νοέμβριο, αν θυμάστε, είχε ξεσπάσει ένα σκάνδαλο με τα διπλά μητρώα, λέει, νεκρών που κατέγραφαν δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Ο ΕΟΔΗ, που είναι ο επίσημος, και το ΙΔΙΚΑ, που εμφανιστήκαν ξαφνικά να έχουν τεράστια απόκληση οι καταγραφές από τον έναν οργανισμό στον άλλον. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με αυτό. Κάτι ακούσαμε ότι θα μπει εισαγγελέας να το ψάξει. Έχει εξαφανιστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ακούμε τίποτα για το θέμα αυτό. Αλλά θα πω τώρα και κάτι άλλο ωραίο. Στις 4 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, ή 5, ο Πρωθυπουργός της χώρας έδωσε μία συνέντευξη στο Πρόταγκο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν την είδατε, με τίτλο «Το τζάμπα πέθανε». Έτσι. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει κάποια στοιχεία προκειμένου να μας πείσει εμάς τους πολίτες να πάμε να εμβολιαστούμε το ταχύτερο δυνατό. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι κοίταξε, λέει, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο και είδε, λέει, τους θανάτους στους 60 και άνω. Και βρήκε, λέει, ότι είχαν πεθάνει, λέει, 2.245 συμπολίτες μας. Από αυτούς, συμπληρώνει ο Πρωθυπουργός, μόνο, λέει, οι 22 ήταν εμβολιασμένοι. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν ανεμβολίαστοι. Άρα το 99% που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή είναι οι ανεμβολίαστοι. Τρεχάτε να εμβολιαστείτε. Εντάξει. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μία αιμονή, ψάχνω πάντοτε να δω αυτά που ακούω, πού πατάνε, αν ισχύουν, να τα διασταυρώνω δηλαδή, πήγα και ανέτρεξα στα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα επίσημα στοιχεία. Και είδα λοιπόν ότι σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, στην κατηγορία 65 και άνω, οι νεκροί που έχουν προκύψει σε αυτό το τρίμηνο που έψαξε ο Πρωθυπουργός και βρήκε 2.200 θανάτους, ο ΕΟΔΗ λέει ότι πέθαναν 3.800. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας παρουσιάζει στοιχεία τα οποία διαψεύδουν τον ΕΟΔΗ. Έτσι δεν είναι? Ή χρησιμοποιεί στοιχεία τα οποία τα έχει βγάλει το μυαλό του, τον έχουν παραπληροφορήσει, δεν ξέρω. Πάντως, βλέπουμε τρελά πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή μια απίστευτη αναξιοπιστία. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά πράγματα, και κυρίως ο τρόπος ο οποίος βομβαρδιζόμαστε με δεδομένα, με στοιχεία κτλ. Τα οποία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν φόβο, τρόμο και ανασφάλεια και όχι να ενημερώσουν,
Γιατί είναι άλλο πράγμα να λες ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει κάτι επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό βεβαίως είναι λογικό. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να, κάτι να κάνουμε. Αλλά το να δημιουργείς φόβο και τρόμο συνεχώς, να αποπρασανατολίζεις συνεχώς τον κόσμο και να του δημιουργείς ότι, την αίσθηση ότι έχει πέσει πάνω μας κάτι το οποίο είναι κάτι χειρότερο από τη γρίπη του 18. Θα θυμάστε ότι γενικότερα πάντοτε υπήρχε αυτή η τρομοκρατία. Έρχεται η γρίπη του 18 που χάθηκε, λέει, το 1/3 του πληθυσμού του πλανήτη. Αυτό το αφήγημα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σταθερά και παρά το γεγονός ότι αν καθίσει κανείς και δει τα δεδομένα αυτά τα οποία παρουσιάζονται, δεν δικαιολογεί αυτό το πανικό. Άρα, το γεγονός ότι προσπαθούν συνεχώς να μας τρομοκρατήσουν, το γεγονός ότι αποκρύπτονται στοιχεία, το γεγονός, αυτό που λέγει προηγουμένως, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε πόσοι άνθρωποι τέλος πάντων έχουν έρθει είτε ως πρόσφυγες είτε ως παράνομοι μετανάστες, όπως τους λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πληροφορηθείς. Δεν είναι δυνατόν σε ένα ηλεκτρονικό κράτος που έχουμε πια, δεν έχουμε εξελιχθεί, δεν έχουμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα πάντα όλα όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να βρεις το παραμικρό για θέματα τα οποία μπορούν να σε απασχολούν ως πολίτη. Που ασχολείσαι και θέλεις να βλέπεις τι γίνεται και θέλεις να καταλαβαίνεις που πάνε τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, πραγματικά είναι καταπληκτικό.